κυρία μου, σκέφτηκα να φτιάξουμε κέικ νεκταρίνι. Γιατί είχαμε νεκταρίνια πολλά στο ψυγείο μας που οριμάσαν και σκέφτηκα να κάνουμε ένα ωραίο κέικ. Συμφωνείς? Ναι. Λοιπόν, θα σπάσουμε τα αυγά μας εδώ. Θες να σπάσεις εσύ? Ναι. Λοιπόν, σπάσετε εδώ ένα λεπτό να φέρω και μπόλ να τα βάλουμε τα τσόφια μέσα, προσεκτικά. Μαμά, τα αυγά θα τα βάζουμε εδώ. Ναι, ναι, ναι. Σπάσε εσύ. Μπράβο η κοριτσάρα μου. Ωραία. Προσέχουμε να μην φύγουμε τα τσόφια. Πώς θα να βάλουμε? Τέσσερα αυγά. Ακόμα ένα συγκρίσιμο. Ωραία. Με ωραίο δροσερό του τον τοκέικ, ρε Σωτηρία. Φτιάχνουμε το οπότε έχουμε νεκταρίνια εποχής. Που είναι η εποχή του στην τα φρούτα, όπως τα ροδάκινα, τα χρυσόμυλα, τα κεράζια. Να τα πλήσου. Και να προσθέσουμε τις ζάχαρες. Ναι, ποια βάλει ζάχαρη. Αυτή. Η μαύρη ζάχαρη. Πρώτα όποια θέλει, δεν έχει θέμα. Τι μαύρη. Εδώ. Θέλουμε μαύρη ζάχαρη μαλακή. Συμφωνείς, πέφτω πίσω το... Ο πλήρημα για να μην γεμώσει ο τόπος πράγματα. Αλλά σου δώσω το σύρμα. Εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ που με βοήθας. Εδώ έβαλα μία λαδόκολλα, έβαλα λαδόκολλα μέσα στο ταψίδι, μακρόστενη της φόρμας. Θες να δει ένα κέι? Ναι. Να το βάλω στη μακρόστενη της φόρμας, σκέφτηκα. Λοιπόν, για να νόμορφουν κιόλας το κέικ μου. Ναι, γιώσε την, μπράβο, όσο μπορείς. Κρατούμε καλά την λεκάνη, μπράβο τον μπολ. Κούπαδα. Ναι. Κράτα έτσι γερά. Και να προσθέσω την κρυσταλλική ζάχαρη τώρα, να τα ανακατέψουμε μαζί. Όχι, μπορώ. Μπορείς, ξέρω. Και να βάλουμε και βούτυρο μαλακό σε θερμοκρασία δωματίου για να ενωθούν καλά τα υλικά μας. Κάνουμε έτσι δύο κουταγιές. Με μεγάλο κουταλάκι. Εκπαιδευτικός ο βούτυρος μας, Σωτηρία μου, και είναι πάρα πολύ ωραίος. Μεγάλη κουταλιά, ναι, μεγάλη κουταλιά. Χαίρομαι που προσέχεις τι κάνουμε. Και τι θα προσθέσουμε για άρωμα. Ένα φακελάκι βανίλια. Μπράβο. Χαίρομαι που με βλέπεις τι κάνουμε, μας θέλει και εσύ. Τελεία. Δεν θέλω να κρατάς καλά την κούφα σου για να μην σου φύγει τίποτε άλλο. Ωραία. Έτσι, να κατέψει ακόμα λίγο, να μπορείς, αν θέλει. Μπορώ και θέλω. Οκ. Και έτσι, επειδή σας αρέσει πάρα πολλά το τον το κέικ, προσθέτουμε τι άλλο μέσα που σας αρέσει πάρα πολύ. Κακάο. Διότι με το νεκταρίνι ταιριάζει πάρα πολύ. Και γι' αυτό μου ζητάτε την συνταγή και φτιάχνουμε τη. Ένα κουπάκι. Ένα ποτήρι, ναι. Μέτρησα ένα ποτήρι και το έβαλα στο κουπάκι. Τέλεια. Μπράβο, ανακάτευε καλά εσύ. Θα γίνει σοκολατέρο. Ναι, να γίνει σοκολατένιο. Βέβαια. Γιατί βάλα πολύ κακάο και θα βγει... Θα βγει τέλειο. Τέλειο. Με το βούτυρο. Αχα, ενώνει τα υλικά. Η σάχαρη. Έτσι, όλα ενώνονται. Ναι. Να πάντω ανακατώσει. Ναι, ανακατεύει καλό θέλει, ναι. Εδώ έχω και ποτέ το corn flour, εγώ βάλω δύο κουταλάκια του γλυκού, Σωτηρία μου. Μικρό κουταλάκι. Μικρό κουταλάκι, αλλά γεμάτα. Ναι, όχι. Θα βάλουμε και τον baking powder, γιατί τι κάνει τον baking powder. Τι κάνει το cake. Κάνει το να μυρίζει ωραία. Ναι, όχι ρε Σωτηρία, φουσκώνει το κέι. Να το μάθεις και την επόμενη φορά θα μου το πεις. Τρία κουταλάκια. Ναι, του γλυκού baking powder. Γιατί τι κάνει τον baking powder. Φουσκώνει το γλυκό. Το κέι. Μπράβο, Σωτηρία. Και τώρα θα σου φέρω τι άλλο έμεινε να βάλουμε. Νεκταρινιά. Και τι άλλο να βάλουμε. Αλεύρι. Ναι, να φέρω τώρα. Αυτή είναι η ζύμη μας. Ναι, και θέλει και άλλο ανακατούμε για
Γιατί πρέπει να γιώσει ο βούτυρος τη ζάχαρη. Ναι. Αλευράκι και... Ένα ποτήρι αλεύρι. Ναι και... Το γάλα μας. Το γάλα, δεν ξεχάσα. Θέλουμε και γάλα. Μισό φλιντζάνι γάλα. Γιατί πρέπει να βγει... Πόσο... Πρέπει να βγει ναι. Καλή... Η κύριε μας νεροτή. Όχι πολύ νεροτή, ούτε πολύ σφιχτό ναι. Θα βγει αυτό το κέικ. Θα βγει ωραίο. Αχα. Φτιάξετε το. Τώρα άρχισε να φουσκώσει. Γιατί βάλαμε baking powder. Θα φουσκώσεις το φούρνο, δεν μας φουσκωνίστε η λεκάνη. Δεν πειράζει όμως, έτσι. Προσέχει με πάρα πολύ η Σωτηρία μου όταν κάνω κέικ. Τα ξέρει όλα απ' έξω. Έτσι. Και τι κάνουμε ένα άλλο Σωτηρία μου. Περίμενε να δείξουμε κάτι, έναν κόλπο. Παμίσι μάμι. Κιάνουμε όλα τα υλικά, έτσι καθαρίζουμε τον μπολ μας. Δεν αφήνουμε τίποτα για να γίνει ωραίο το κέικ μας. Όλα τα πλευρά, τις γωνίες, τα πάντα, να γίνει έναν το κέικ μας τέλειο. Και τώρα θα προσθέσουμε... Έγινε σοκολατένιο. Ναι, σοκολατένιο, γιατί έβαλαμε μέσα... Έβαλαμε κακάο. Αχα. Θα προσθέσουμε τα νεκταρινάκια μας τώρα. Ναι. Άντε, βάστα. Βάζουμε... Υπέροχα. Υπέροχα. Όλα. Εκόψαμε 5-6 νεκταρίνια σε κομματάκια εμείς. Όσα θέλουν μπορούν να βάλουν οι φίλοι μας. Ναι. Συμφωνείς? Ναι. Και θα το βάλουμε σε μακρόδεξενη φορνίτσα. Και θα μπει στο φούρνο στους 170 βαθμούς για μία ώρα. Στον αέρα. Ναι. Να βγει ωραίο φουστό, τώρα δεν ανοίγουμε το φούρνο μας, να δούμε τι γίνεται. Όχι, πριψήθη, μπράβο. Να το βάλουμε, θέλει. Ναι. Και εμείς βάλουμε λαδόκολλα, Σωτηρία μου, για να... Να μην κολλήσει. Ναι, να είναι πιο εύκολο να το βγάλουμε από το φούρνο. Ναι. Θα κάνουμε δύο φορμίτσες εμείς, γιατί να φουσκώσει το κέικ. Και ας θέλουμε να ξεχυλίσει. Ναι. Έτσι. Να μας πει ωραίο. Μα τι τέλειο κέικ είναι αυτό. Και μπορούμε να το συνοδεύσουμε και με παγωτό. Θα γλύφεις τα δάχτυλά σου. Μα τι το λέεις. Τους φίλους μας. Ναι. Θα το φτιάξουν λέεις. Ναι. Α. Ναι σίγουρα. Άρα θα τους πούμε φτιάξετε εδώ και κάνετε ματσελάι. Ναι. Κοινοποιήστε. Να φέρουμε κι άλλον κόσμο στην παρέα μας. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πάμε να το βάλουμε στο φούρνο μας.